Διαλέξαμε αυτόν τον ιστορικό τόπο για να κάνουμε την απόψινή μας εκδήλωση, να τιμήσουμε την ιστορία και το σύμβολο των νιάτων που είναι τα πηγάδια. Εύχομαι να αξιοποιηθούν καλύτερα και να γίνουν καλύτερες και μεγαλύτερες εκδηλώσεις. Τώρα που κάναμε τα τουρνουά, δεχτήκαμε την αγωνία όλων των νέων του Δήμου μας. Μας ρωτήσανε τι μελιγενέστε με τον ΟΝΑ τώρα που ο Δήμος ευρύνεται και πάμε στο Δήμο Ευρώτα. Θέλω σε όλους σας να γίνει η συνείδηση του καθενός χωριστά και όλοι μαζί να δεσμεύσουμε τους υποψήφιους δημάρχους, όπου και αν βρισκόμαστε, όποιον και αν στηρίξουμε, όλοι μαζί να σκύψουμε στα προβλήματα και στους αγώνες που έχουμε αφήσει αυτή τη τετραετία. Χτίσαμε μία φιλαρμονική, ένα μουσικό σχολείο, βρίσκεται εδώ κοντά μας, θα τους ακούσουμε σε λίγο. Κάναμε ένα αθλητικό πανόραμα που έχει διευρυνθεί και σε άλλους δήμους, το δείξανε οι συμμετοχές που είχαμε. Έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Πιστέψαμε όλοι ότι μπορούμε να πάμε και στο Δήμο Μολάων. Ξεκίνησε ένας αγώνας από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους υποψήφιους και με τους τοπικούς συμβούλους, μαζί και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, του Γιάννη Θεοδωρακάκο. Έχουμε εκκρεμότητες που πρέπει αυτές να τις στηρίξουν. Υπάρχουν καταπατήσεις εδαφών, κέρδη για το Δήμο μας και για το τοπικό διαμέρισμα των νιάτων, και όλα αυτά οι υποψήφοι πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους. Τους ευχαριστούμε προκαταβολικά. Ευχαριστώ όλους τους συλλόγους που έχουν δείξει δείγμα γραφής για τη συνεργασία με τον ΟΝΑ. Δείξανε τον καλύτερο τους εαυτό και βάλανε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια που κάναμε. Ευχαριστώ το Δέλτα Σίγμα του ΟΝΑ που σαν πρόεδρος, εγώ προσωπικά, είχα την πολυτέλεια γιατί είχα αξιόλογα στελέχη δίπλα μου και θα τους κατονομάσω γιατί ποτέ δεν τους ακούσατε ποιοι είναι. Ο πρώτος είναι ο Δημήτρης ο Πραγαλός, επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο Νίκος ο Σπανός, η Άννα Ισάκαρη, ο Παρασκευάς ο Γεωργαντώνης, πρόεδρος του Αγίου Δημητρίου, η Παναγιώτα Οικομνηνού, ο Αριστίδης, ο Αλεξανδρής, ξέχασα κανέναν, όχι. Και ο Τάκης ο Παυλάκης, που ήταν ο κύριος συντελεστής των προγραμμάτων για να υλοποιηθούν. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλό σας βράδυ. Ένας κύκλος λοιπόν έκλεισε, ένα ταξίδι τελείωσε. Αλλά για να πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι και να είναι ευχάριστο, έπρεπε κάποιοι άνθρωποι πέρα από εμάς να βοηθήσουν ιδιαίτερα. Αξίζει να τους αναφέρουμε. Η σειρά και πάλι, όπως κάνουμε συνήθως, είναι τυχαία, γιατί πιστεύουμε ότι η προσφορά δεν έχει μονάδα μέτρησης. Είναι εσωτερική ανάγκη και έκφραση. Πρώτα απ' όλους, βέβαια, θα ευχαριστήσουμε τους συλλόγους του Δήμου μας που μας εμπιστεύτηκαν και μας στήριξαν. Όλους εσάς που συνήθως δεν σας αναφέρουμε με το όνομά σας και ας είστε εσείς που προσφέρετε συνήθως τα περισσότερα και δεν ακούτε το ευχαριστώ μας. Σίγουρα τη φιλαρμονική, τα μικρά αλλά κυρίως τα μεγαλύτερα παιδιά της φιλαρμονικής που αφιερώνουν τον χρόνο τους και στηρίζουν την προσπάθεια για την επιλογή μας. Τους συμμετέχονται στα αγωνίσματα, γιατί σίγουρα χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να υπάρχει το αθλητικό πανόραμα. Τους διαιτητές του μπάσκετ, τον κύριο Καρούνι Κώστα και τον κύριο Κολιάκο Κώστα, οι οποίοι αφιλοκερδώς ήρθαν να βοηθήσουν στη διοργάνωση. Το Δέλτα Σίγμα της ΕΠΣ και κυρίως τον πρόεδρο και τον γραμματέα της ΕΠΣ, τον κύριο Σκαρά και κύριο Δογατζή, τον αρχιδητή Λακωνίας, τον κύριο Σπυράκη, για την παροχή των διαιτητών. Επίσης κάποιους ανθρώπους που πρόσφεραν και οικονομικά ήταν ο κύριος Χρήστος Μπούτσαλης, κατά κόσμον Λέκας, που πρόσφερε την κατασκευή της εξέδρας. Ο κύριος Χρούστος Μπούτσαλης του Ζαχαριά, 50 ευρώ. Ο κύριος Νίκος Παγιανόπουλος Νικολάκης, γνωστός σε όλους, 100 ευρώ. Ο Κωστάκης ο Παντελής, 50 ευρώ. Ο Ζώταλης ο Χρήστος, 50 ευρώ. Επίσης, αυτόν που έχουμε απέναντί μας και μας
προσπαθεί να μας αποθανατήσει με την κάμερά του. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ο Ηλίας ο Χελιώτης που είναι παντού, τα κάνει όλα και συμφέρει. Τους κυρίους Διαμαντάκη και Ζόταλη, οι οποίοι όλο αυτό το τετραήμερο έκαναν τα πάντα, μας έδωσαν τα φώτα τους και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Νομίζω το ξέρουν τον Γιώργο. Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα στις απονομές των μεταλλίων και των επάθλων. Πρώτα απ' όλα έχουμε το τουρνουά του Τάβλη που έγινε στο τοπικό διαμέρισμα Αγίου Δημητρίου. Οι συμμετέχοντες ήταν 16. Νικητής ήταν ο κύριος Λιναρδάκης Ηλίας από τη Σπάρτη. Συγχαρητήρια. Και την απονομή καλείται να την κάνει ο Δήμαρχος του Δήμου Νιάτων, ο κύριος Δόβολος. Οι απονομές θα διακοπούν μάλλον, γιατί η ομάδα που έχει κερδίσει το τουρνουά 5x5 αγωνίζεται αυτή τη στιγμή σε ένα άλλο τουρνουά, στο τελικό ενός άλλου τουρνουά και θα γίνει λίγο αργότερα. Εμείς όμως έχουμε και κάτι άλλο να σας παρουσιάσουμε. Μάλλον να είμαστε πιστοί στις δεσμεύσεις μας. Πέρυσι όταν παρουσιάσαμε τον κύριο Αποστολάκο ως αρχιμουσικό της φιλαρμονικής μας, είχαμε δεσμευτεί ότι του χρόνου στην ίδια εκδήλωση θα έχουμε ένα δείγμα της δουλειάς του. Και αυτό το δείγμα, ένα μικρό δείγμα, θα το παρουσιάσουμε απόψε. Οπότε εγώ σας παρουσιάζω τον κύριο Γιώργο Αποστολάκο, που είναι ο αρχιμουσικός φιλαρμονικής, να σας πει δύο λόγια να παρουσιάσει το έργο και τη δουλειά του. Καλησπέρα σας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω για τον τεράστιο αγώνα που έχει κάνει για να δημιουργήσει αυτό εδώ το σύνολο που βλέπετε. Το οποίο σύνολο, ένα κομμάτι του σύνολου, ναι, σωστά. Γιατί τα μικρούλια, τα παιδιά, αυτό το διάστημα λόγω διακοπών δεν θα παρουσιαστούν σήμερα. Ο αγώνας που έχει κάνει είναι τεράστιος, είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί ένα τέτοιο σύνολο. Θέλω να τους ευχαριστήσω με όλη μου την ψυχή, και όχι μόνο εγώ, αλλά και τα παιδιά της Φιλαρμονικής και οι μικροί και οι μεγάλοι για το τεράστιο έργο που έχουν κάνει. Είναι σημαντικό που σε ένα τόσο μικρό δήμο έχει δημιουργηθεί αυτό το σύνολο και παρέχει στα παιδιά μουσική παιδεία δωρεάν. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Τέλος, θα σας πω ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, θα σας παρουσιάσουμε δύο δημοτικούς χορούς, τους οποίους τους έχει γράψει ο Κώστας Σογιαννίδης στην παρτιτούρα. Και εγώ τους μετέφερα για την ορχήστρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ακρόαση. Και το δεύτερο είναι «Μιλίτσα που είσαι στον κρεμό». Είναι παραδοσιακά κομμάτια γραμμένα από το Γιάννη το Κωνσταντινίδη, ο οποίος είχε το ψευδώνυμό του, ήταν Γιαννίδης στην παρτιτούρα. Τα μετάφερα εγώ βέβαια για την ορχήστρα.
Ευχαριστούμε τη Φιλαρμονική που είστε εδώ. Καλή διασκέδαση. Θα επανέλθουμε σε λίγο για την ολοκλήρωση των απονομών.